Τα ποσοστά των κομμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ήταν για τη Νέα Δημοκρατία 24,11%, για το ΠΑΣΟΚ 16,50% και για το ΣΥΡΙΖΑ 14,27%. Έκπληξη ωστόσο αποτέλεσε στις εκλογές αυτές η άνοδος της Χρυσής Αυγής, που στην Καβάλα βγήκε ιδιαίτερα ενισχυμένη με ποσοστό 6,97%. Βέβαια, πολλοί είναι εκείνοι οι Έλληνες αλλά και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι προσβλήθηκαν από το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του κυρίου Μιχαλολιάκου με το πρόσταγμα Υγεία. Έρθητη. Καλό κάνει σε το αρχικό να σε κοφείτε, έτσι. Έρχεται. Σαν ένδειξη σεβασμού το έχουμε εμείς στην Πλησιαυγίδε. Ελά, πλέον. Συγγνώμη, ρε, έτσι απλά έχει να καλέσει με μία δήλωση. Δεν έχει να καλέσει. Δηλαδή, πόσο. Όποιο δεν θέλει να αντιρρήσει αυτό, τώρα πέρασε απ' έξω. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν εκεί, θα είχα σηκωθεί να φύγω. Δεν θα με ενδιαφέρε καμία δήλωση κανενός αρχηγού. Κύριοι και σε όλους όσους διαφωνούν, λοιπόν, σύμφωνα με το savoir vivre, καμία γυναίκα δεν σηκώνεται για να χαιρετήσει, πέραν από το αν στο χώρο προευρεθεί ηλικιωμένη γυναίκα, υπουργός, βασιλιάς ή πρίγκιπας. Συνήθως, ας πούμε, στο δικαστήριο σηκωνόμαστε όταν έρχεται ο πρόεδρος του δικαστήριου. Μάλιστα. Εκδηλώνοντας ένα σεβασμό. Εάν ήμουν ψηφοφόρος του συγκεκριμένου κόμματος, θα εκδίνω ένα σεβασμό στον κύριο Μιχαλολιάκο και πραγματικά θα σηκωνόμουν. Έτσι. Αλλά αν δεν είμαι ψηφοφόρος του συγκεκριμένου κόμματος, δεν νομίζω ότι το πρωτόκολλο ή αν θέλετε το savoir vivre. Πιστεύω το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό το οποίο δεν εμφανίστηκε, δεν είναι πρόσφατο. Δεν είναι δηλαδή ότι έγινε η οικονομική κρίση τώρα και δημιουργήθηκε η Χρυσή Αυγή. Αυτό υπήρχε από δεκαετίες και υπήρχε επειδή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έδιναν στα παιδιά την αίσθηση της συλλογικής συμπεριφοράς, της συλλογικής έτσι κουλτούρας, της κοινωνικότητας που θα έπρεπε. Στο μεταξύ, έπειτα από πολλές δεκαετίες, το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει εκπρόσωπο στο Κοινοβούλιο από τον ομό Καβάλας, εφόσον η τελική κατανομή των εδρών στις εκλογές της περασμένης Κυριακής ήταν 3 για τη Νέα Δημοκρατία και 1 για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δυστυχώς δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση. Αυτός είναι ο εκλογικός νόμος. Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για αδικία, γιατί όταν έρχονται εκλογικοί νόμοι και ψηφίζονται και γενικά οποιοδήποτε νόμοι έρχονται για ψήφιση, πρέπει να υπάρχει η προνοητικότητα για να βλέπουν τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν ο εκλογικός νόμος, από το Κοινοβούλιο ψηφίστηκε. Πιστεύω ότι αδικεί την προσπάθεια των υποψηφίων βουλευτών μας, αλλά συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αδικία, αλλά αδικεί την προσπάθεια. Αδικεί την προσπάθεια, αλλά γι' αυτό ακριβώς όταν ψηφίζονται οι νόμοι πρέπει να βλέπουμε αν είναι στη σωστή κατεύθυνση ή δεν είναι. Αποδείχθηκε με τον εκλογικό νόμο τον συγκεκριμένο ότι δεν ήταν σωστό η Καβάλα να μην έχει εκπροσώπηση, αλλά συνεχίζουμε γιατί πιστεύω ότι και πάλι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Ο έρχος λαός έδωσε αυτό το αποτέλεσμα που έδωσε, οι πρωτοβουλίες είναι σε άλλα κόμματα. Κόμματα τα οποία ζητούσαν πάρα πολύ έντονα εκλογές, άρα είναι αδικαιολόγητα να μην έχουν και πλάνο Α και πλάνο Β και πλάνο Γ. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, οι πρωτοβουλίες είναι στα χέρια άλλων. Περιμένουμε να δούμε πόσο άξιοι ήταν για την ψήφο που πήρανε. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ πώς το σχολιάζετε? Το πανελλαδικό, συντριπτική στρατηγική ήταν. Στο τοπικό, πιστεύω ότι είναι λίγο παραπάνω από το μέσο όρο. Όπως ακριβώς ήταν σε όλη την Ελλάδα, ήταν και στο ΠΑΣΟΚ, λίγο υψηλότερο από το πανελλήνιο ποσοστό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να υπάρξουν κινήσεις από τον πολιτικό μου φορέα από την επόμενη μέρα και για τις οποίες είμαι αισιόδοξος.